Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε το πιο λαχταριστό γαύρο μαρινάτο. Για το γαύρο μαρινάτο θα χρειαστούμε 1 κιλό γαύρο, 300 με 400 γραμμάρια χοντρό αλάτι, 200 γραμμάρια μυλόξιδο, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 πιπεριά τσίλι, 1 σκελίδα σκόρδο, φλούδες από 1 λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι σε κόκκους, 4 κλονάρια δεντρολίβανο, 500 γραμμάρια ηλιέλαιο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ψωμί φρυγανισμένο, μισή πιπεριά τσίλι, φρέσκα μυρωδικά και φλούδες λεμονιού. Και πάμε να φτιάξουμε το γαύρο μαρινάτο, μια συνταγή που είναι σχετικά εύκολη αλλά έχει στάδια. Υπάρχει και η πολύ εύκολη λύση που λέμε ότι μπορούμε απλά να μαριναρούμε σε αλάτι και να σερβίρουμε κατευθείαν με ελαιόλαδο, αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε το γαύρο μας πάρα πολύ γευστικό. Γι' αυτό το λόγο προσθέτουμε άλλο ένα στάδιο ενδιάμεσα. Υπάρχει και η γρήγορη λύση, θα σας εξηγήσω τη διάρκεια. Απλά η διαδικασία είναι αστεία και μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Να φέρω το γαύρο από το ψυγείο και εδώ να σας πω ότι φυσιολογικά, άμα πάτε στον ιχθυοπόλη σας, στον ψαρά σας και του πείτε να σας καθαρίσει το γαύρο, θα το κάνει. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε να καθαρίζετε γαύρο μόνοι σας. Έχει διαδικασία, αλλά σίγουρα μπορείτε να ζητήσει καθαρισμένο το γαύρο σας. Τώρα, η διαδικασία που καθαρίζουμε το γαύρο είναι αστεία. Θέλουμε ένα μαχαιράκι και έτσι όπως είναι, επίτηδες δεν έχω καθαρίσει και την κοιλιά. Ξέρω ότι δεν θα φανεί πάρα πολύ ωραίο σαν θέαμα, αλλά πρέπει να το δείτε, γιατί πρέπει να ξέρετε πώς καθαρίζουμε το γαύρο. Ουσιαστικά κόβεται εδώ κάτω. Και μόλις κόψουμε, όλη η κοιλιά και όλα τα εντόστια φεύγουν. Δεν είναι ωραίο, το ξέρω, αλλά πρέπει να σας το δείξω. Κόβουμε εδώ το κεφάλι και μόλις κόψουμε το κεφάλι, γυρνάμε εδώ, από την κάτω μεριά στην κοιλιά. Με το γυρίσουμε από την κάτω μεριά στην κοιλιά, παίρνουμε το μαχαίρι και πάμε παράλληλα με το κόκαλο, χαράσουμε λίγο εδώ. Το κάνω όσο πιο σιγά γίνεται για να το δείτε κι εσείς. Και με το που κάνουμε αυτό, ανοίγουμε το γαύρο μας. Προσπαθούμε να μην το κόψουμε μέχρι την τέρμα, μέχρι την άκρη. Γιατί δεν θέλουμε να κουπεί, θέλουμε να μείνει σεξι και ωραίος. Και έτσι όπως είναι, βγάζουμε το κοκαλάκι εδώ. Και μόλις βγάλουμε το κοκαλάκι, μην προσπαθήσετε να το σπάσετε με τα χέρια, γιατί συνήθως όταν το κάνουμε αυτό, τι γίνεται, βγάζουμε και την ουρά. Πάρτε το μαχαιράκι, πιέστε εδώ και κόφτε το. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Τώρα, αυτό έτσι όπως είναι, πρέπει να το πλύνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Οπότε, όταν τελειώσουμε όλο μας το γαύρο εδώ, πλένουμε πολύ καλά. Βέβαια, εσείς δεν θα πλένετε έναν έναν το γαύρο, θα τελειώσετε όλα τα γαυράκια, θα τα πλένετε. Και μετά θα συνεχίσετε τη διαδικασία. Αυτό πάει πίσω. Εδώ. Βγάζω τα γαδιά. Παίρνουμε ένα ωραίο ταψάκι. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Κοιτάξτε πόσο. Ίσα-ίσα να καλύψει τον πάτο εδώ πέρα. Και έτσι όπως ρίξουμε το αλατάκι, παίρνουμε και στρώνουμε πάνω από τα αλάτι έναν-έναν το γαύρο. Εδώ. Να σας πω ότι ο γαύρος είναι το ελληνικό σούσι. Γιατί ουσιαστικά είναι ομό ψάρι που το ψήνουμε σαλάτι. Μας αρέσει πάρα πολύ και κατά έναν περίεργο τρόπο στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να τρώμε ομά ψάρια από πολύ παλιά, απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Όταν ακούνε κάποιοι ότι πάμε να φάμε σούσι, μα λένε πώς θα φάμε ομά ψάρια και το ένα και το άλλο, αλλά ουσιαστικά τρώνε πολλά χρόνια ομά ψάρια και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί ο γαύρος αυτό είναι, ο μαρινάτος. Και πολλές άλλες παρασκευές που κάνουμε έχουν την ίδια διαδικασία, οπότε τρώμε ομά ψάρια, μας αρέσουν. Τώρα, με το που βάλουμε την πρώτη στρώση από το γαύρο, παίρνουμε αλατάκι, ρίχνουμε από πάνω. Εδώ, όχι πάρα πολύ, βλέπετε πόσο ρίχνω. Γιατί αν βάλουμε πάρα πολύ θα είναι πολύ επιθετική η μαρινάδα μας και θα γίνει πάρα πολύ αλμυρός ο γαύρος. Εμένα δεν μου αρέσει να είναι αλμυρός, μου αρέσει να είναι ωραίος. Συνεχίζω ακριβώς την ίδια διαδικασία, στρώνοντας το γαύρο από πάνω και αλάτι, μέχρι που να τελειώσει όλος ο γαύρος μου. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το στρώσιμο από το γαύρο, πρέπει να σας πάρει διαδικασία πάνω από 10 λεπτά για να το κάνετε. Και άμα σας πάρει μία ώρα, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τα κάτω-κάτω θα έχουν παραψηθεί, τα πάνω-πάνω θα είναι άψητα. Οπότε, καθαρισμένος ο γαύρος, μπαμ-μπαμ κάνουμε τη διαδικασία και αφήνουμε στην άκρη για μισή ωρίτσα. 20 λεπτά και μισή ώρα, ανάλογα πόση ώρα σας πάρει να κάνετε το γαύρο. Άμα σας πάρει πολλή ώρα, αφήστε το 20 λεπτάκια. Άμα σας πάρει λίγη ώρα, αφήστε το μισή ώρα. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα μισή ώρα και όπως βλέπετε, ήδη έχει πέσει ακόμα και ο όγκος από το γαύρο. Βλέπετε. Εδώ πέρα είναι πιο φουσκωτό, εδώ πέρα είναι πιο χαμηλό. Και γιατί? Γιατί άρχισε να ψήνει το γαύρο. Κοιτάξτε εδώ, ήδη άλλαξε το χρώμα από το γαύρο. Έγινε τελείως διαφορετικός. Οπότε θα αφήσω αυτό στην άκρη να μαριναρετε, γιατί εγώ θα ετοιμάσω γαύρο για όλη τη χρονιά. Το επόμενο στάδιο πρέπει πολύ γρήγορα να ξεπλύνουμε το γαύρο μας. Πώς? Θα πάρω ένα μπολ. Θα το γεμίσω με νερό, παγωμένο νερό, σε καμία περίπτωση ζεστό. Έχω ένα μπολ με νερό,
Το αφήνω εδώ. Παίρνω στο ταψάκι που έβαλα το γάβρο. Ρίχνω μπόλικο νερό. Το φέρνω και αυτό εδώ. Και έχω ένα ταψάκι με χαρτί δίπλα και τα αφήνω και αυτό εδώ. Πρέπει να κάνουμε την εξής κίνηση. Έτσι όπως είναι ο γάβρος μέσα, τον ξεπλένουμε λίγο εδώ πέρα στο νεράκι που έχουμε ρίξει. Μετά παίρνουμε, βάζουμε στο καθαρό νεράκι, εδώ. Και μετά με το που ξεπλύνουμε καλά το γάβρο, το βάζουμε πάνω στο χαρτάκι. Εδώ. Ξανακάνω. Ξεπλένουμε εδώ, να φύγει το πολύ αλάτι εδώ μέσα. Μετά ξεπλένουμε στο καθαρό νερό, εδώ. Προσεκτικά. Και βάζουμε πάνω στο χαρτάκι. Συνεχίζουμε όλη τη διαδικασία μέχρι που να τελειώσουμε τελείως όλο το γάβρο μας. Λοιπόν, και μόλις τελειώσετε με το γάβρο σας, πάρτε λίγο χαρτάκι. Φροντίστε να μην έχει καθόλου νερό ο γάβρος, γιατί άμα έχει νερό, είναι αυτό που μπορεί τελικά να χαλάσει το γάβρο σας και να μην μπορεί να συντηρηθεί για πολύ καιρό. Όσο περισσότερο νερό βγάλετε, τόσο περισσότερο θα συντηρηθεί ο γάβρος σας. Και μόλις κάνετε την όλη διαδικασία, ήρθε η ώρα να το μαρινάρουμε. Να σας πω ότι όπως είναι κατευθείαν με λαδάκι και ξύδι μπορείτε να σερβίρετε. Αυτός είναι εύκολος τρόπος. Απλά, άμα θέλουμε να το συντηρήσουμε με άρωμα και να είναι αρωματικός μέσα ο γάβρος, αυτό που θα κάνετε είναι το εξής. Θα πάρετε λάδι και ξύδι, θα βάλετε πάλι στο ίδιο ταψάκι, εδώ και εδώ. Θα πάρετε μία καυτερή πιπεριά, εδώ. Έτσι όπως είναι, να τη ρίξετε μέσα στο λάδι. Εδώ ανοίξτε μαζί με τα σποράκια, δεν μας πειράζει. Θέλουμε να γίνει λίγο το λάδι μας έτσι καυτερό. Μία σκελίδα σκόρδο, πετούλες. Και αυτή πάει μέσα. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Φλούδα από ένα λεμόνι. Πιπέρι σε κόκκους. Λίγο δενδρολίβανο. Και θα ανακατέψετε καλά. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το μαγικό ζουμάκι που θα στείλει μέχρι μέσα όλα τα αρώματα που ρίξαμε στο γάβρο. Τώρα, έτσι όπως είναι, πετάμε το γάβρο μέσα. Εδώ προσεκτικά, είναι φανταστική συνταγή. Σας λέω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Και τώρα, πολύ πολύ προσεκτικά, αυτό που θα κάνω είναι να φροντίσω να αγκαλιάσει η μαρινάδα το γάβρο μου. Γιατί όπως βλέπετε, ο γάβρος τώρα είναι κολλημένος, οπότε με τα χέρια μου σιγά σιγά θα πατήσω εδώ. Θα φροντίσω ο γάβρος να είναι βυθισμένος μέσα στο λάδι, το βλέπετε, και να πάει η μαρινάδα παντού. Για να σιγουρευτώ ότι ο γάβρος θα είναι βυθισμένος μέσα στο λάδι, τι πρέπει να κάνω, Διονύση? Σιγά μην έδινες απάντηση. Λοιπόν, θα πάρουμε μία μεμβράνη και θα φροντίσουμε η μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στο γάβρο. Γιατί, όπως είδατε, βάλαμε εδώ πέρα ελαιόλαδο για να μαρινάρουμε το γάβρο. Το ελαιόλαδο δεν είναι καλό υλικό για να βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Το ελαιόλαδο, καθώς βάλουμε το γάβρο μας μέσα στο ψυγείο, τι θα κάνει? Θα παγώσει. Οπότε ο γάβρος δεν θα συντηρηθεί. Χρειαζόμαστε σπορέλαιο για να συντηρήσουμε το γάβρο. Έτσι όπως είναι, θα αφήσουμε για 12 ώρες έξω, εκτός ψυγείου, να μαρινάρουμε το γάβρο μας και μετά από 12 ώρες ο γάβρος μας θα είναι έτοιμος. Και έτσι όπως είναι, θα σουρώσω το γάβρο μου. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Το βλέπετε? Εδώ πέρα έχουμε σπορέλαιο και όπως είναι το σπορέλαιο, θα καθαρίσουμε το γάβρο, θα ρίξουμε μέσα και θα συντηρήσουμε σε σπορέλαιο μέσα στο ψυγείο. That's it. Αυτό ήταν. Να υπενθυμίσω ότι το ηλιέλαιο μέσα δεν έχει ξύδι, οπότε δεν θα συνεχίζει να ψήνει το γάβρο μας, γιατί το ξύδι που βάλαμε μέσα πριν έψινε το γάβρο. Και όλο αυτό το λαδάκι που έχει περισσέψει κάτω το χρησιμοποιούμε για να σερβίρουμε στο τέλος το γάβρο μας. Τώρα, βάζω μέσα το περισσότερο γάβρο, αλλά πρέπει να αφήσω λίγο για να κάνω ένα ωραίο πιατάκι. Οπότε, αυτό εδώ, όπως είναι στο ψυγείο, δεν έχει πρόβλημα για μήνες. Κανένα μα κανένα πρόβλημα. Σας υπόσχομαι ότι θα είναι μια χαρά. Και αυτό εδώ, το λαδάκι, το κρατάμε για να σερβίρουμε το γάβρο μας. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και σε ένα dressing σαλάτας, είναι μια χαρά, κάνει μια χαρά. Θα μυρίζει λίγο ψάρι, αλλά δεν μας πειράζει, μας αρέσει. Και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω ένα ωραίο πιατάκι, να στρώσω το γάβρο μου εδώ. Κοιτάξτε. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα ήταν το τέλειο πιάτο με το γάβρο. Τώρα, όλο το λαδάκι που έχουμε εδώ πέρα, επαναλαμβάνω, δεν το πετάμε. Εδώ. Θα ρίξουμε λίγο από το υπέροχο dressing, γιατί έχει το ξύδι, έχει το λάδι, έχει τη γεύση από το σκορδάκι, έχει τη γεύση από το τσίλι, έχει τη γεύση από το λεμόνι. Είναι ολοκληρωμένο dressing. Και αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω
μπόλικο ψωμάκι από δίπλα, εδώ. Να κόψω λίγο τσίλι. Ίσα-ίσα λίγες φετούλες από πάνω, εδώ και εδώ. Και βέβαια για να φαίνεται πιο ολοκληρωμένο το πιάτο μας, πρέπει να ρίξουμε λίγο πρασινάδα, οπότε λίγο θυμαράκι, λίγο μαϊντανό από πάνω. Πραγματικά θα απογειώσει τελείως το γαύρο μας. Βάλω και ένα λεμονάκι εδώ, να φαίνεται ωραίο. Βουάλα. Ο τέλειος γαύρος μαρινάτος. Το λεμόνι δεν τρώγεται, όλα τα υπόλοιπα τρώγονται. Γαύρος μαρινάτος. Για το φιλετάρισμα. Με ένα μυτερό μαχαίρι κάνουμε κατά μήκος της κοιλιάς του ψαριού μία τομή. Αφαιρούμε τα εντόστια και κόβουμε το κεφάλι. Χαράζουμε με το μαχαίρι παράλληλα με το κόκαλο, ανοίγουμε το γαύρο και αφαιρούμε το κεντρικό κόκαλο κόβοντας την άκρη του με το μαχαίρι, προσέχοντας να μην κόψουμε την ουρά. Πλένουμε το γαύρο με νερό. Σε μία φόρμα ρίχνουμε χοντρό αλάτι για να καλύψουμε τη βάση της. Μεταφέρουμε το φιλεταρισμένο γαύρο πάνω στο αλάτι και δημιουργούμε την πρώτη στρώση. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία προσθέτοντας ένα λάξ χοντρό αλάτι και φιλεταρισμένο γαύρο. Όταν βάλουμε στη φόρμα όλα τα υλικά, αφήνουμε για 20 με 30 λεπτά για να μαριναριστεί ο γαύρος. Στη συνέχεια, γεμίζουμε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό. Όταν ο γαύρος είναι έτοιμος, προσθέτουμε νερό. Το ξεπλένουμε πρώτα στο νερό του και αμέσως μετά στο καθαρό νερό του μπολ. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί στρωμένο με απορροφητικό χαρτί. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με όλα τα φιλέτα του γαύρου. Στεγνώνουμε το γαύρο πιέζοντας την επιφάνειά του με απορροφητικό χαρτί. Στη φόρμα προσθέτουμε μιλόξιδο, ελαιόλαδο, πιπεριά τσίλι κομμένη σε λεπτές φέτες, σκόρδο ψιλοκομμένο, φλούδες λεμονιού, πιπέρι σε κόκκους, δεντρολίβανο και ανακατεύουμε με το κουτάλι. Προσθέτουμε το γαύρο και πιέζουμε με τα χέρια μας για να καλυφθεί από τη μαρινάδα. Σκεπάζουμε με μία μεμβράνη και πιέζουμε για να εφάπτεται με το γαύρο. Αφήνουμε για 12 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν ο γαύρος είναι έτοιμος, σουρώνουμε, τον μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο βάζο με ηλιέλαιο και τον συντηρούμε στο ψυγείο. Για το σερβίρισμα, στο πιάτο προσθέτουμε γαύρο και ρίχνουμε μαρινάδα από το μπολ. Προσθέτουμε πιπεριά τσίλι κομμένη σε λεπτές φέτες, φρέσκα μυρωδικά και φλούδες λεμονιού. Συνοδεύουμε με φρυγανισμένο ψωμί. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε γαβράκι. Εδώ, Αναγία μου. Εντάξει, πώς γίνεται, όταν τρως σούσι, μπορείς να τρως άφοβα όσο θέλεις, γιατί ξέρεις ότι δεν παίζεις θερμίδες. Και αυτό είναι ψαράκι μου, με ελαιόλαδο. Είναι ψημένο ακριβώς όσο πρέπει. Άμα αφήναμε παραπάνω χρόνο μέσα στη μαρινάδα, θα σκλήρινε πάρα πολύ. Τώρα είναι μαλακό. Σου δίνει την αίσθηση ότι είναι φανταστικό. Έχει περάσει το ξύδι μέσα, είναι το λάδι, έχει περάσει το σκόρδο. Όλες οι γεύσεις που βάλαμε έχουν περάσει μέσα. Είναι ολοκληρωμένο, δεν χρειάζεται τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι πολύ αγάπη από εσάς και να κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα κι εγώ.